Εντάξει, όταν έχει την νίκη στην ομάδα, μπαίνει η αλήθεια είναι στον εδώ, πειρασμό να ζει πολλά διαφορετικά πράγματα για να περάσουμε καλά, γιατί διασκεδάζουμε την ώρα που τραγουδάει. Και. Άκουσε τι μου είπε. Όχι. Μου είπε σωτηρία Μπέλουδο την επόμενη εβδομάδα. Τώρα να σου πω κάτι, επειδή έχει τραγουδίσει. Πολλά διαφορετικά πράγματα με Κατερίνα και εσύ. Ναι. Πολλά διαφορετικά πράγματα. Λες κάτι πράγματα και στο νησιό. Όταν θα βγει το τραγουδά σε χιλιάδε κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι το X-Factor. Το X-Factor την Παρασκευή έχασε και από την επανάληψη του Λάγκη Λαζόπουλου. Πάρα πολύ. Έχασε από την επανάληψη του Λάγκη Λαζόπουλου. Βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Οι κριτές έχουν αναλωθεί. Η κυρία Γκαγκάκη, ο κύριος Μουρατήρης, ο κύριος Λεβέντης και ο κύριος Θεοφάνους. Ακούστε. Σε μεταξύ τους, μόνο αυτό να αποστατήρει. Σε μεταξύ τους κοκορομαχίες. Φτάσαν στο σημείο να μετατρέψουν το X-Factor και σε ταβέρνα. Διότι κάποια στιγμή ο Θεοφάνους, μία αντέχοντας τα σχόλια του Μουρατήδη, πετάχτηκε και του είπε. Μία τσιροσαλάτα και μία χωριάτικη στο 4. Μία τσιροσαλάτα και μία χωριάτικη στο 4. Έχουν κάνει το X-Factor ταβέρνα, το οποίο ο κόσμος δεν γουστάρει. Το βλέπει για το διαγωνιστικό κομμάτι. Ακριβώς. Ο κόσμος βλέπει X-Factor για να ακούσει φωνές. Και το έχουν κάνει οι κριτές προσωπική υπόθεση. Χάσανε και από την επανάληψη του Λαζόπουλου. Ο κόσμος πια κρίνει αυστηρά. Ακριβώς. Σωτήρη. Επειδή το είχαμε ξαναπεί εδώ, θυμάστε, και είχαμε πει και για την ανεπάρκεια και την ασχετοσύνη της κυρίας Γκαγκάκη και με είχατε επιπλήξει τότε που το είπα έτσι ευθέως, το έχουν κάνει προσωπική τους υπόθεση οι τέσσερις κριτές. Θεωρούν ότι αυτοί πουλούν. Δεν πουλούν λοιπόν. Οπα. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι δεν πουλούν. Αντιθέτως, ο κόσμος θέλει να δει τα διαγωνιζόμενα παιδιά. Έτσι. Και δεν θέλει να τα ευτελίζουν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Πρώτος, ο Θεοφάνος που είναι ένας αυτοδημιούργητος, άρα δεν στηρίχθηκε πουθενά, άρα πρέπει να είναι περισσότερο επίοικης και περισσότερο large. Δεύτερον, ο Λεβέντης, ο οποίος είναι ο λιγότερο, θα έλεγα, ενοχλητικός. Σωστό. Γιατί πατάει στα πόδια του, έχει αμερικανική ανατροφή, έχει παιδεία. Η Γκαγκάκη είναι για τα γκαγκάκια. Η κοπέλα έχει σοβαρό πρόβλημα. Όχι, βρε, εντάξει. Ή έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν κάνει για το χώρο το συγκεκριμένο. Θα μπορούσε να κρίνει κάτι άλλο. Ενδεχομένως ενδυματολογικά να δώσει άποψη. Ενδεχομένως ακόμα και στο αυτό που κάνει τώρα η Μανολίδου, σε φαγητό. Αλλά δεν γνωρίζει τίποτα από μουσική. Όταν ανοίγει το στόμα της, γκρεμίζονται. Η Γκαγκάκη κάνει σχόλια περισσότερο όσον αφορά στο όλο στυλιστικό τους. Μα δεν κάνει, παιδί μου, κάνει και για τη φωνή, κάνει και για την επιλογή τραγουδιών. Δεν γνωρίζει. Γιατί εμείς δεν κάνουμε ένα σχόλιο για τη φωνή από το σπίτι μας. Με συγχωρείς πάρα πολύ το να κάνεις. Δεν πρέπει εσύ να βάλουν και έναν αντικειμενικό, όχι εξειδικευμένο παρατηρητή. Όχι, όχι, ένα όμως, μάτι ουδέτερο. Ένα μάτι ουδέτερο το θέλουμε, αλλά όχι να είναι ευτελιστικό της αξιοπρεπίας του άλλου. Καλά, αυτό είναι το κόνσεπτ. Δεν θα πει το κόνσεπτ. Κόνσεπτ είναι σε κανένα δικαίωμα εγώ να ευτελίζει την αξιοπρεπία του άλλου. Και στα αντίστοιχα κόνσεπτ του εξωτερικού έτσι κάνουν. Δεν κάνουν έτσι. Και σε όλα τα reality αυτό δεν συμβαίνει. Reality είναι το συγκεκριμένο. Reality μουσική είναι. Είναι reality, αλλά έχουν παρεξηγήσει τους όρους του reality. Απλά προβάλλουν τους εαυτούς τους περισσότερο από ότι να προβάλλουν τα ταλέντα. Το πρόβλημά τους είναι λοιπόν να πέσει ο φακός πάνω τους επί πολλή ώρα και να εκμηδενίσει το αντικείμενο. Για το Μουρατήδη δεν μου είπες για το Μουρατήδη. Ο Μουρατήδης καλός ή κακός. Βλέπεις ότι σε πολλά από αυτά που λέω ο Μουρατήδης συμφωνεί και την Γκαγκάκη την αποστομώνει. Ο Μουρατήδης είναι άνθρωπος που ξέρει από μουσική. Δεν μπορώ να τον παραγνωρίσω. Ναι, αλλά δεν είναι οριστικός με τα παιδιά και ο Μουρατήδης. Δεν είναι τόσο πια. Δηλαδή. Ήταν κάποτε. Ήταν. Είναι τώρα πολύ δείχνει φοβερή αγάπη στα παιδιά και θα ρίξει πως κάτι ένας δάχτυλος τον έχει αλλάξει. Και μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει σπουδαία ταλέντα, έτσι. Ο Νίκος Μουρατήδης. Ο Μουρατήδης θα μπορούσε να ήταν, διότι είναι και από την κατασκευή του ξινός. Δεν θέλει τα πράγματα να τα λέει. Και όμως η προσαρμογή του η τελευταία με έχει αφήσει άφωνο. Επειδή μιλάμε για την μουσική. Και ενδυματολογικά είναι εξαίρετος έτσι όπως δίνεται τελευταία. Επειδή είναι και εκείνος ο κώδης και εμένα. Είναι πολύ αντικειμενικός. Πολύ την ενδυματολογική του εμφάνιση. Διότι τον δίνει πλέον ο Κωνσταντίνος ο Κουβάτσος από ό,τι ξέρω, ο οποίος είναι σπουδαίος λοιπόν, στους ευστραφείς. Τώρα, όχι και ευτραφείς εσύ, ο Μουρατήδης είναι. Εύσομος. Εύσομος. Άλλο εύσομος, συγγνώμη. Ακόμα δεν με την νιώθω. Ο δικός μας ο Τίρης είναι εύσομος, όχι ευτραφείς. Λίγο ετία παραπάνω. Ναι, βέβαια. Λίγο ετία παραπάνω. Όπως μου λέει πάρα πολύ σωστά ένας φίλος, ξέρεις, λέει ότι εσύ αν χάσεις αυτό, θα χάσεις την προσωπικότητά σου. Είναι αυτά κατασκευές, είναι τους ανθρώπους.